περιοχή τους. Το Δημαρχείο της Πεντέλης. Όπως για παράδειγμα και η Δήμαρχος Πεντέλης που προανήγγειλε ότι δεν θα επιτρέψουν και δυναμικά θα αντιδράσουν. Και έχουμε και αυτούς και όπου το βράδυ σε αυτές τις κάποιοι πήγαν στο Δημαρχείο της Πεντέλης και θα μας δείξει ο Λάζος Μαντικός τι έγινε. Λάζο! Καλημέρα στις 5 τα ξημερώματα. Μόλις ήρθαν το συνεργείο καθαρισμού εδώ του Δήμου, του Δημαρχείου Πεντέλης, αντίκρισε αυτή την κατάσταση που βλέπετε μπροστά σε αυτή τη στιγμή. Το έχουν κάνει καλοκαιρινό, θα λέγαμε. Έριξαν μπογιές, κόκκινες μπογιές παντού και πέταξαν κρικετάκια, φρίβολαν, τα οποία αναφέρουν συνθήματα υπέρ των μεταναστών, ενώ χαρακτηρίζουν τη Δήμαρχο, δεν μπορώ να πω τη φράση τώρα, είναι υπέρ των μεταναστών οι δράστες που έκαναν όλοι. Βλέπουμε, αυτή βλέπουμε την κατάσταση τα τρικάκια, αλλάζω, που τα βλέπουμε. Του Δημαρχείου. Μάλιστα. Πάμε στην εικόνα. Και βλέπετε και τα συνεργεία καθαρισμού προσπαθούν να καθαρίσουν την είσοδο του Δημαρχείου. Μάλιστα, αλλάζω. Το Δημαρχείο θα ανοίξει κανονικά, να πούμε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Λάζο, σε ευχαριστούμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις. Από τη μία είχαμε την αντίδραση στα πράσινα.